Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Πυρήνη κόλαση στην Κύπρο που μετρά ανθρώπινες απώλειες και δίνει μάχη με τη χειρότερη φωτιά στην ιστορία της. 4 Αιγύπτιοι εργάτες χάθηκαν στις φλόγες. Εντοπίστηκαν απανθρακωμένοι λίγα χιλιόμετρα από το χωριό που διέμεναν. Ένας 67χρονος συνελήφθη ως ύποπτος για εμπρισμό και προφυλακίστηκε. Θα συνδεθούμε με τον Στέλιο Χαραλάμπους από το Μέγκα Κύπρου. Στέλιο, πες μας ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί στο νησί. Η φωτιά είναι ακόμη σε εξέλιξη? Καλό σας απόγευμα από την Κύπρο. Οι ευνοϊκότερες καιρικές συνθήκες των τελευταίων ωρών έχουν θέσει υπό πλήρη έλεγχο την πύρινη Λέλαπα που κατέστρεψε στο πέρασμά της εκτάσεις Πρασίνου, αφήσε πίσω της 4 ανθρώπους νεκρούς, σπίτ και υποστατικά και άλλες περιουσίες καμένες. Αυτή την ώρα η κατάσταση είναι σαφώς καλύτερη. Δεν υπάρχουν εδώ και αρκετή ώρα αναζωπηρώσεις εστιών φωτιάς. Και όπως όλα δείχνουν, ο εφιάλτης για την Κύπρο φτάνει στο τέλος του, αρκεί να παραμείνουν οι ευνοϊκές συνθήκες χωρίς δυνατούς ανέμους και να μην υπάρξουν άλλες αναζωπηρώσεις. Εδώ και αρκετή ώρα οι αναζωπηρώσεις αντιμετωπίστηκαν από την πυροσβεστική υπηρεσία και έτσι τα πράγματα βαίνουν σαφώς καλύτερα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Στέλιο. Σε εξέλιξη όμως, κυρίες και κύριοι, είναι φωτιά εδώ και λίγη ώρα στα Μέθανα, στην περιοχή Κυψέλη. Και η πυροσβεστική έχει ζητήσει προληπτική εκένωση του χωριού. Ο Γιάννης Ρήγος έχει τις πληροφορίες. Γιάννη. Έτσι ακριβώς είναι. Μήνα φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδαστική έκταση στην τοπική κοινότητα της Κυψέλης του Δήμου Τριζινίας Μεθάνων πριν από λίγη ώρα. Η φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη. Σύμφωνα με ενημέρωση από την πυροσβεστική, στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 25 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 10 οχήματα. Ενώ βεβαίως και 2 ελικόπτερα της πυροσβεστικής επιχειρούν από αέρος για να κατασβέσουν την φωτιά. Να πούμε ότι βρίσκεται πολύ κοντά στον οικισμό της Κυψέλης η φωτιά, γι' αυτό έγινε και η προληπτική εκένωση του οικισμού. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές, ενώ δεν πνέουν και ισχυροί άνεμοι στην περιοχή. Αυτό είναι το θετικό της υπόθεσης. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη Ρήγο. Χωρίς ενεργό πυρηνό μέτωπο η πυρκαγιά στην Κεφαλονιά, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να παραμένουν σε επιφυλακή υπό το φόβο αναζωπηρώσεων. Δύσκολη και ολονύχτια ήταν η μάχη σε πολλά πυρηνά μέτωπα, ενώ απειλήθηκαν σπίτια και εκενώθηκαν χωριά. Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες. Στιγμές εφιαλτικές. Οι κάτοικοι εξοικισμώντες Κεφαλονιάς βρέθηκαν κυκλωμένοι από τη φωτιά που έκαιγε σε 7 εστίες στο νότιο-ανατολικό τμήμα του νησιού. Τα πύρινα μέτωπα απείλησαν τους οικισμούς Μαρκόπουλο, Κρεμμύδη και Πάστρα, αλλά και την περιοχή Κολέτη που εκενώθηκαν. Νωρίτερα είχαν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους οι κάτοικοι των χωριών Αγία, Ειρήνη και Καπανδρίτη. Οι εκενώσεις έγιναν άμεσα και οργανωμένα, καθώς είχε προηγηθεί μήνυμα της πολιτικής προστασίας μέσω του 112, ώστε οι πολίτες να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Δόθηκε μια μεγάλη μάχη να προστατέψουμε τους οικισμούς και τα χωριά και όλες οι πήγες δυνάμεις που επικεντρώθηκαν σε αυτό το έργο. Η μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου σε δασική έκταση στον Ελιό και πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις με τη βοήθεια των ισχυρών ανέμων. Με εντολή του αρχηγού του πυροσβεστικού σώματος, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού μετέβη στην Κεφαλονιά για να διερευνήσει τα αίτια της πυρκαγιάς, που σύμφωνα με καταγγελίες οφείλεται σε καύση ξερών χόρτων από βοσκό. Η εξάπλωση της Ινδικής μετάλλαξης άρχισε να αποτυπώνεται και στην Ελλάδα, με τους επιστήμονες να προειδοποιούν ότι το τέταρτο κύμα της πανδημίας δεν είναι μακριά, επαναλαμβάνοντας πως ασπίδα μας είναι μόνο εμβολιασμός. Τετραψήφιος έγινε ξανά ο αριθμός ημερήσιων κρουσμάτων, τα οποία έσπασαν και πάλι το φράγμα των χιλίων. Μετά από περίπου ένα μήνα, ο κορονοϊός έσπασε και πάλι το φράγμα των χιλίων κρουσμάτων, σχηματίζοντας και πάλι τετραψήφιο αριθμό. Η τελευταία φορά που καταγράφηκε τετραψήφιος αριθμός κρουσμάτων ήταν στις 8 Ιουνίου. Όσο περνούν οι μέρες, οι ανησυχίες των ειδικών εντείνονται και κάνουν λόγο για ένα τέταρτο κύμα του κορονοϊού, το οποίο θα πυροδοτήσουν η μετάλλαξη Δέλτα σε συνδυασμό με τη χαλάρωση των μέτρων προστασίας. Αυτή η τάση είναι η αρχή του τέταρτου κύματος, που έρχεται με μεγάλη βιαιότητα. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι το τέταρτο κύμα του κορονοϊού δεν είναι μακριά, επαναλαμβάνοντας πως το όπλο μας κατά του θανατηφόρου ιού είναι μόνο εμβολιασμός. Με 40% ή 50% εμβολιασμένους στην Ελλάδα ή 60% που θα έχουμε τον επόμενο μήνα, δεν νομίζω ότι μπορεί να συζητάμε για τείχος ανοσίας. Την ίδια ώρα η μετάλλαξη Δέλτα φαίνεται να αποτελεί πονοκέφαλο στους επιδημιολόγους και λοιμοξιολόγους. Αυτή η μετάλλαξη αναδιπλασιάζεται κάθε 10 με 14 μέρες τον αριθμό των κρουσμάτων. Πράγματι έτσι είναι.
και προχωράει με γοργά βήματα. Αν έχουμε τώρα 1,000 κρούσματα, σε μια εβδομάδα θα είναι διπλάσια και σε 2 εβδομάδες τετραπλάσια. Από αύριο 5 Ιουλίου αλλάζει και ο τρόπος που θα ταξιδεύουμε στα νησιά. Η μετακίνησή μας θα γίνεται είτε με πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης, είτε με αρνητικό αποτέλεσμα PCR 72 ώρων, είτε με αρνητικό αποτέλεσμα rapid test 48 ώρων. Πολύ νεκρή συντριβή στρατιωτικού αεροσκάφους με 92 επιβαίνονται σήμερα στις Νότιες Φιλιππίνες. Μέσα από τα φλεγόμενα συντρίμμια του C-130 έχουν διασωθεί 40 τραυματίες, ενώ τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη για τον εντοπισμό και άλλων επιζώντων. Μέσα στη ζούγκλα τα συντρίμμια του στρατιωτικού αεροσκάφους φλέγονται. Οι διασώστες προσπαθούν να εντοπίσουν επιζώντες στα τμήματα του C-130 που έχουν διασκορπιστεί σε μικρή ακτίνα. Military plane has crashed and broken up into flames in the southern Philippines with 92 people on board. Το αεροσκάφος επρόκειτο να προσγειωθεί στο νησί Τζόλο, όμως φαίνεται πως βγήκε από το διάδρομο προσγείωσης με αποτέλεσμα να συντριβεί μέσα στη ζούγκλα. Τα σωστικά συνεργεία εντόπισαν δεκάδες επιζώντες. The armed forces chief telling reporters at least 40 people have been rescued from that plane and they are now being treated. Μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί 29 σωροί στρατιωτών. Σύμφωνα με τις αρχές, το αεροσκάφος συνετρίβει σε περιοχή όπου οι δυνάμεις του στρατού πολεμούν εδώ και πολύ καιρό ισλαμιστές μαχητές της οργάνωσης Αμπού Σαγιάφ. Πρόκειται για τζιχαντιστές που ευθύνονται για αιματηρές τρομοκρατικές επιθέσεις και απαγωγές στις Φιλιππίνες. Πάντως, εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων δήλωσε ότι σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, η συντριβή του μεταγωγικού αεροσκάφους της πολεμικής αεροπορίας δεν προκλήθηκε από επίθεση. Operations are underway to locate more passengers and crew. It's believed many of those on board had recently graduated from basic military training. Το δυστύχημα σημειώνεται μετά τη συντριβή ενός ελικοπτέρου Black Hawk τον Ιούνιο, κατά τη διάρκεια νυχτερινής εκπαιδευτικής πτήσης, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 6 στρατιωτικοί που επέβαιναν σε αυτό. Στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open στις 7:10 με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. Καλό απόγευμα σε όλους.